άκρως ικανοποιητικά είναι τα μηνύματα για το τουριστικό ρεύμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θεόδωρου Μαρκόπουλου. Ο κύριος Μαρκόπουλος δήλωσε ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων αγγίζει το 92%, πόρισμα που δηλώνει ότι η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να συγκροτήσει μεγάλο μέρος των τουριστικών μαζών, οι οποίες διέρχονται από τον χώρο της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού και τα μηνύματα όσον αφορά για το τουριστικό ρεύμα εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι άκρως ικανοποιητικά. Υπάρχει μια πληρότητα σε όλα τα ξενοδοχεία και στο υπηρετικό αστικό τμήμα της περιφέρειας μας, αλλά και στα δύο τα νησιά, στην Σαμοθράκη και στην Θάσο, πάνω από 92%, και αυτό δείχνει ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντέχει τουριστικά. Αυτό οφείλεται κυρίως ότι έχουμε οδικό τουρισμό, ότι έχουμε τουρίστες κυρίως από Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά φέτος έχουμε και πάρα πολλούς Σέρβους τουρίστες. Έχουμε επίσης και Τούρκους τουρίστες, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε το εξάμηνο από Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2019, από τις δύο κυρίως πύλες εισόδου, από τις Καστανιές και από τους Κήπους, έχουμε μια αύξηση σε ποσοστό 0,76% των Τούρκων υπηκών σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε, γιατί είναι γνωστό η δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Τουρκία, όπου η τουρκική λίρα ισούται με το ευρώ πάνω από 1,6 προς 6. Επομένως, και αυτή η οριακή αύξηση των Τούρκων υπηκών στην περιφέρειά μας είναι θετικό, όπως θετικό είναι ότι έχουμε και τις αεροπορικές αφήξεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος σε θετικό πρόσημο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις 3 Ιουλίου για πρώτη φορά έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας η αεροπορική εταιρεία η Ryanair, μια εταιρεία χαμηλού κόστους, low cost, η οποία συνδέει την πολωνική πόλη Πόσνακ με την περιφέρειά μας. Επομένως, τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να συνεργαζόμαστε με τους φορείς του τουρισμού, με τους ιδιώτες, με τους ξενοδόχους, με την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων και με τους ανθρώπους τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου ακόμα πιο πολύ να ισχυροποιήσουμε τη θέση της περιφέρειάς μας στην τουριστική βιομηχανία.